Καλημέρα σας. Εγώ βρίσκομαι στο σούπερ μάρκετ μαζί με τον μικρό μου το γιο. Έχουμε φύγει, έχουμε αφήσει τη μικρή στο σχολείο και έχουμε έρθει να ψωνίσουμε λίγα καθημερινά πραγματάκια. Εδώ. Γεια σου, πες γεια σου. Νιστάζουμε λίγο, έχω φοράμε και την πιπίλα μας. Την πιπίλα τη φοράμε μόνο όταν νιστάζουμε, όταν μας πιάνει πολύ γκρίνια. Τότε, λοιπόν. Πάμε να πληρώσουμε και να σας δείξω στο σπίτι τι πήρα. Ποιο? 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 Αυτό? Ναι. Αυτό θέλεις? Ναι. Ναι. Πάρτε, τι δεν σε κάνω. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4. Εντάξει, 2 για σένα, 2 για Στεφανία. Οκ. Εντάξει, είσαι ευχαριστημένος. Ναι. Ωραία. Αυτό. Ποιο είναι αυτό. Ναι, για ποιο είναι. Πείτε. Για ποιο είναι, Φίλιππε. Για σένα είναι. Ναι. Και για τη Στεφανία. Ναι. Ναι, ωραία. Αυτό. Ναι, αλλά δεν τα φάμε τώρα, το απόγευμα. Εντάξει. Μπράβο. Παναγία μου, έσκασε. Βγήκαμε τώρα από το σούπερ μάρκετ, πάμε σπίτι. Για πες, πάμε σπίτι. Λοιπόν, πάμε σπίτι να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Αλλά επειδή έχω λίγο περιορισμένο χρόνο και δεν ξέρω αν θα προλάβω να τα δείξω στο σπίτι, θα σας τα δείξω εδώ. Μοιράζει. Λοιπόν, πήραμε ψωμάκι του τόστ ολικής άλεσης. Τι άλλο πήραμε. Πήραμε πατατούλες, οι οποίες είναι σε 1,5 κιλό μπίο. Χυμούλι, 1,5 λίτρο. Αυτός είναι με πορτοκάλι, καρότο, αχλάδι, λεμόνι. Τον έχω ξαναδείξει αυτόν πολλές φορές. Και αυτόν και τον άλλον παίρνω μετά από τα φρούτα. Άρα, θα το βάλω, θα το πάρω. Πήραμε ψαράκι, μεγάλες κροκέτες, τις οποίες όμως τις κάνω στο φούρνο. Δεν τις κάνω. Αυτά είναι 800 γραμμάρια και είναι από Αλάσκα, λέει. Ελπίζω ότι είναι όντως από Αλάσκα. Κάτσε να το φτιάξω εγώ εδώ. Κάτσε να το φτιάξω. Και αυτό να το δείξω τώρα, περίμενε. Λοιπόν, τι άλλο πήραμε. Πήραμε αυτά τα Kinder που σας τα έδειξα. 4. Μία, πώς θα λένε, αγκουράκι. 2. Μπανανούλες. Δύο κεφτές. Πήραμε 6 γάλατα του λίτρου, ένα λίτρο το καθένα, από 1,5% λιπαρά. Πήραμε καροτάκια, ωραιότατα τα καροτάκια. Και τι άλλο πήραμε, κάτσε λίγο να το δείξω, περίμενε. Και πήραμε και ωραία γιαουρτάκια με φράουλα για τα μικρούλια μου. Αυτά είναι τα ψώνια μας βασικά σήμερα, δεν είναι κάτι φοβερό. Πήραμε να συμπληρώσουμε κάποια πραγματάκια, όπως κάνω τελευταία δηλαδή, γιατί δεν προλαβαίνω να πάω να κάνω μεγάλο σούπερ μάρκετ, οπότε αναγκαστικά πάω τσούκου τσούκου λίγο κάθε μέρα. Έτσι κι αλλιώς, επειδή μας τελειώνουν συχνά τα γάλατα, πολύ συχνά. Φίλιππε, δεν τρώμε τώρα σοκολάτες. Λοιπόν, όχι, δεν θα φάμε τώρα σοκολάτες. Λοιπόν, πάμε δηλαδή μέρα παραμέρα, κάθε 2 μέρες σχεδόν, πηγαίνουμε σούπερ μάρκετ, είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να συνεχίσουμε να φύγουμε. Λοιπόν, τις τιμούλες θα σας βάλω στο μοντάζ. Τώρα το σούπερ μάρκετ ήταν λίγο, πήγε 22-25 ευρώ κάτι τέτοιο. Θα σας το γράψω από κάτω, έχω κρατήσει την απόδειξη. Λοιπόν, πάμε τώρα γρήγορα σπίτι να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Και τι ώρα είναι για να δω. Όπα, συγγνώμη. Εδώ να δω είναι. Δεν βλέπω. Πρέπει να δω από το κινητό. Πρέπει να κοντεύει 11 η ώρα. Θα το δούμε σπίτι. Και 12 η ώρα πρέπει να πάω να είμαι στο παιδικό και έχω να κάνω και 3,5 χιλιόμετρα περπάτημα. 3 χιλιόμετρα πόσο είναι. Ναι, 3 χιλιόμετρα και κάτι. Ναι, πες. 3,200 κάτι. Λοιπόν, έχω να κάνω περπάτημα τόσο για να πάω να την πάρω. Θέλω δηλαδή περίπου μισή ώρα για να πάω εκεί. Οπότε πρέπει να πάω τακ. Γρήγορα. Με είδε και ένας Χριστιανός εδώ και τρόμαξε. Σου λέει, αυτή μιλάει μόνη της. Τρελή είναι.
Αχ, κάτσα να κατεβάσουμε εδώ το καρότσι. Ωραία. Λοιπόν, σας κλείνω, τα λέμε σε λίγο. Πού πάμε τώρα, πάμε να πάρουμε την αδερφούλα μας. Ναι. 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 Θα πιούμε και χυμό στο δρόμο. Ναι. Τέλεια. Οι σκάλες μας οι ατελείωτες είναι αυτές. Τώρα φτάσαμε στο σόγιο βέβαια. Ωραία τα αγόρι μου. Το παλικάρι μου είναι αυτό. Το μικρούλι. Έλα, πάμε. Πάμε στο μπιμπί, ναι. Έλα, πάμε. Πρόσεχε τις σκάλες εκεί. Πρόσεχε. Μπράβο. Εκεί δεν είναι το δικό μας. Εκείνο εκεί κάτω πάμε. Εμείς το δικό μας. Έλα, πάμε. Τρέχουμε. Τρέχουμε τώρα. Ανέβησε πάνω. Έλα, για ανέβα. Μω θα πιούμε μετά. Χυμό, δηλαδή. Μόλις πάρουμε την αδερφή σου για να πιείτε παρέα. Okay. Εντάξει. Okay. Μπράβο. Είσαι έτοιμος. Yeah. Θα βγούμε. Yeah. Πάμε. Λοιπόν. Καφεδάκι. Το ρόφημά μου. Εδώ τον εξοπλισμό μας τον τεράστιο. Και φύγαμε. Πάμε να πάρουμε την κόρη μας. Την κόρη μου μάλλον, την αδερφούλα μας. Thank you.
σας έδειξα λιγάκι από τη διαδρομή που κάνουμε. Η διαδρομή για να πάω εγώ με τα πόδια είναι γύρω στα 30 με 35 λεπτά με γρήγορο περπάτημα. Και τα 25 λεπτά από αυτά είναι μέσα στο πάρκο. Επειδή εγώ είμαι τρομερά φυσιολάτρης, μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μέσα στη φύση. Φανταστείτε τη χαρά που έχω κάθε μέρα που κάνω δύο φορές. Σήμερα την έκανα τέσσερις φορές θα την κάνω, είναι η τρίτη φορά που περνάω. Και γυρίζοντας θα ξαναπεράσουμε, γυρίζοντας στο σπίτι. Να περνάμε μέσα από το πάρκο, δηλαδή δεν υπάρχει χαρά, είναι απίστευτη. Δηλαδή. Το ότι βλέπω ας πούμε το πάρκο το πρωί που ξυπνάει, που ακούμε τα ζωάκια, δηλαδή είναι απίστευτη η εμπειρία. Και θέλω πάρα πολύ να τη δω τώρα πλέον, επειδή πηγαίνει και μικρό σχολείο και θα πηγαίνουμε κάθε μέρα, να τη δω σε όλες τις εποχές της, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι προφανώς. Αλλά ειδικά τα πρωινά, γιατί είναι υπέροχα τα χρώματα που αλλάζει ο ουρανός, που αλλάζει η γη. Γενικά το λατρεύω απίστευτα. Είμαστε γενικά στην οικογένεια φυσιολάτρες. Εγώ και ο σύζυγος, ακολουθούν και τα παιδιά. Ο γιος ο μεγάλος, εντάξει, έχει λοξοδρομήσει τώρα λόγω εφηβείας βέβαια. Αλλά εντάξει, του αρέσει και αυτού πάρα πολύ η φύση. Μισό λεπτό, κάτι με θέλει ο γιος μου. Τι είναι, το φαγές? Το φαγές αυτό που σου δώσα? Όχι, δεν θες άλλο? Δεν θέλει άλλο. Δεν πειράζει, θα το φάει η κόρη μου μετά. Θα βάλουμε εδώ στο σουπλάκι. Ωραία, λοιπόν. Πάμε, πάρουμε τη Μικάλη. Μια τη μαθητριά μας. Άστια. Τι είναι αυτό? Χυμό. Χυμό. Ποιος σου το έδωσε? Η Τζίνα. Ποιος το έδωσε? Η μαμά μου. Α, η μαμά σου το έδωσε, λέω κι εγώ. Μαμά. Α, η μαμά σου το έδωσε. Κοίτα. Τρόμαξα, λέω κι εγώ. Σίγανισε. Πού πάμε τώρα? Στο σπίτι. Το σπίτι. Πάμε στο σπίτι, λοιπόν. Τι κάνεις εκεί, καλέ? Τι κάνεις? Σιγά, Φίλιππε, όχι με το ξύλο. Τα ρέχνει. Τι κάνεις εκεί? Το δέντρο. Ψτ. Τι κάνεις εκεί? Ντέι κάνεις. Φίλιππε, στα δέντρα, όχι πάνω στην αδερφή σου. Να κάνω εγώ. Ναι, για ψαρέψτε κανένα φίλο. Ωραία, τι πάθα. Ψάρεψα. Ντόκιτα. Όλο το δέντρο κουνάει. Σταματήσαμε λίγο, εδώ είναι το αγαπημένο μας σημείο, επειδή έχει χαμηλά κλαδιά αυτό το δέντρο και το καβαλάμε συνήθως. Και αφού έχει ακόμα ωραίες μέρες και μπορούμε να παίζουμε μέσα στο πάρκο. Και είναι και ένα σημείο το οποίο είναι σχετικά κλειστό από την απογομεριά. Όχι με τα... Δεν θα παίξετε με τα κλαδιά όμως, κυνηγητό. Όχι, θα βγάλουμε όλα τα σκουλίκια. Θα βγάλετε τα σκουλίκια? Όχι, τα δέντρα θα βγάλουμε εδώ μέσα. Δεν εξαφανίστηκαν μες τα δέντρα. Τι θα κάνετε? Δεν έχει τσουκνίδα ποτέ εδώ. Δεν έχει τσουκνίδα? Αν δεν έχει, έχει. Πώς δεν έχει τσουκνίδες? Δεν έχει. Έχει. Εγώ δεν έχω τσουκνίδες. Γι' αυτό έλα από εδώ, γιατί θα σας τσιμπήσουν. Δεν είναι τσουκλίδες. Για έλατε από εδώ. Εντάξει, φοράτε μακριά σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Έλα, πάρουμε κάτι. Πάμε σπίτι τώρα να φτιάξουμε να φάμε. Φάλουμε τα ψαράκια που πήραμε. Και θα δούμε τι θα τα φτιάξω τώρα, με καναριδάκι, με πατατούλες, θα δω. Για να έχω αποφασίσει ακόμα. Και βλέπουμε. Θέλει να το σκοτώσει. Θέλει να σκοτώσει. Ναι, θέλουν να τον πιάσουν τον Ταρζάν. Γιατί? Και τους γορίλες. Γιατί θέλουν να τους πουλήσουν, να βγάλουν λεφτάκια. Δεν είναι και πολύ καλή. Δεν πιστεύω να απορείτε με το χαμό που γίνεται στο σπίτι.
πάντα σε μένα γίνεται χαμός στο σπίτι, γιατί για ένα λεπτό μαζεύουμε και την υπόλοιπη μέρα, μάλλον για ένα λεπτό είναι μαζεμένο, από τη στιγμή που θα το μαζέψουμε και την υπόλοιπη μέρα είναι μπάχαλ. Λοιπόν, φάγαμε φαγάκι και τώρα έχουμε αράξει. Ο γιος μου είναι με τον μπαμπά του, είχε έρθει ο Δημήτρης, φάγαμε στο πόδι σχεδόν. Εμένα με πιάσε και ένα σπόνο στο ισχύο την ώρα που γυρνάγαμε από το πάρκο και με το ζόρι κουτσακούτσα έρθα και με βοήθησαν εδώ και τα μικρά και ο μεγάλος μου γιος και... Γιατί... Τι? Γιατί δεν το πιάσε το λύκο? Όχι, δεν είναι λύκος. Είναι γορίλας. Ναι, γορίλας είναι, δεν είναι λύκος. Ναι. Όχι, το πατέρα γιατί θα το πάρουν. Γιατί θέλει να τον πιάσει, να τον πουλήσει. Γιατί να το πουλήσει. Γιατί είναι κακός, μωρέ. Θέλει να βγάλει λεφτά. Δεν τον νοιάζει ο γορίλας. Ήρθε κάτι το οποίο θέλω να σας το δείξω πάρα μα πάρα πολύ. Το άνοιξα, είδα τι είναι, από έτσι από πάνω. Και το ξεπακετάρουμε μαζί. Μάμα! Μισό λεπτό, μην κάνω βίντεο μόνο μου, δεν γίνεται σε αυτό το σπίτι. Λοιπόν, παιδιά, μαντέψτε τι είναι. Έχει έρθει από Κίνα, είναι από το AliExpress. Και παρήγγειλα κάτι για μένα. Θέλω να σας το δείξω. Με το ένα χέρι τώρα, γιατί με το άλλο κρατάω την κάμερα, επειδή το καταφέρω. Έχει έρθει έτσι. Και λέει jewelry store, που σημαίνει... Λοιπόν, αυτό δεν έγινε με το ένα χέρι, μισό λεπτό να το ανοίξω. Λοιπόν, το έβγαλα και έξω, ήδη δεν έβγαινε εύκολα. Λοιπόν, έχει αυτό το χαρτάκι, feedback, για να κάνουμε feedback, αν είμαστε ευχαριστημένοι από το προϊόν. Έχει έρθει σε αυτό το ωραίο το σακουλάκι. Πάμε έτσι τώρα. Οπ, αυτό. Λουλούδι. Για κάθεστε λίγο να το βγάλω έξω, μισό λεπτό. Λοιπόν... Τα μου στείλανε εδώ, αυτό το άνοιξα, έχει για να γυαλίσεις είναι λέει, silver polishing λέει, και για να δω τι μου στείλανε τώρα, αυτό δεν το έχω παραγγείλει, μου στείλει και ένα λουλουδάκι, δώρο. Λοιπόν, είναι κόσμο, όσοι δεν έχετε καταλάβει. Ωραία, να σε για το χεράκι. Γλυκούλη είναι. Αλλά για να δούμε αυτό το παραγγείλα όμως. Γιατί με ενδιαφέρει, γιατί είναι με ζυρκόν, το παραγγείλα με ζυρκόν και ασίμι. Και επειδή έγινε ολόκληρο θέμα με μία εκεί πέρα που μου έγραφε διάφορα. Το κατάφερα με το χέρι αυτό. Λοιπόν, θέλω να δω αν έχει τις σφραγίδες καταρχήν. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, γιατί με ένα χέρι, παιδιά, προσπαθώ εγώ να κάνω δουλειά. Λοιπόν, τη σφραγιδούλα εδώ την έχει. Σιγά, μην τη δούμε έτσι. Αστιάσω λιγάκι. Λοιπόν, εδώ είναι, παιδιά, η σφραγίδα και γράφει 9.25. Δεν μπορώ να σας τη δείξω περισσότερο. Και επίσης εδώ... Το έχει και εδώ δηλαδή, πάνω στο γλιστράκι, πάνω στο χαρτί εδώ, άιντε. Και μέσα κλαίνε, γιατί άραγε. Λοιπόν, εδώ πάνω έχει το 9.25. Τώρα όλο θολώνει ρε παιδιά. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να το κάνω όσο περισσότερο μπορώ. Λοιπόν, ελπίζω να φαίνεται. Το βλέπετε που γράφει silver, S δηλαδή 9.25. Ωραία. Και αυτό είναι το διαμαντάκι του εδώ.
Πώς σας φαίνεται αυτό το παρήγγειλα για μένα. Η αλυσιδίτσα του, ασημένια, όλο θολώνεις, μη θολώνεις πια. Λοιπόν, για να δούμε να το φορέσω κιόλας. Μην αρχίσεις, πω εγώ. Άρχισα, την πάτησες. Το βάλει εδώ ο αντρούλης μου. Ο άντρας σωστός. Πάπα! Πάπα! Μάμα! Φίλιππε! Κακά! Κακά! Κακά έκανες? Ωραία. Μάθατε ότι κάναμε και κακά. Λοιπόν, να το... Πώς είναι, Δημήτρη? Μου πάει. Πολύ ωραίο, μόνο που το βάλω να πω. Μπράβο. Βάλε το πιδάκι. Ο άντρας ο σωστός, είπαμε. Το μελέ. Μάμα. Άρα, για να το δούμε. Τέλους. Εδώ. Κάνει και σκιά το κινητό, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, αυτό είναι, παιδιά. Θολώνει όμως. Λοιπόν, αυτό είναι, είναι ασημένιο με ζερπόν, όπως σας το είπα, και κάτι αντίστοιχο θα είναι και το δωράκι το οποίο έχω πάρει για το διαγωνισμό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο, εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθε, γιατί είχα γυμνό το λαιμό μου πολύ καιρό και το πήρα και μου αρέσει πάρα πολύ και μία μου. Και εδώ έχει αυτό εδώ, εντάξει, δεν είναι κάτι φοβερό, ένα απλό βραχιολάκι είναι και έχει και το 30 φυλάκι και λέει thanks for your support, hoping you will like the little gift. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη, λέει, ελπίζουμε να σας αρέσει το μικρό μας δώρο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, να είναι καλά. Και μου έχουν στείλει και αυτό το οποίο είναι ένα πανάκι για να γυαλίζω την πέτρα, τη ζυρκόν. Μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Και πολύ χαίρομαι γιατί όποιος πάρει το δωράκι νομίζω θα χαρεί το ίδιο με μένα. Πήραμε όμως και καινούρια αξεσουάρ για τις πλαστελίνες μας, ε! Για φτιάξε μου κάτι, για φτιάξε μου κάτι με αυτό το καινούριο. Θα μου φτιάξεις κάτι εδώ. Ναι, θα σου φτιάξω. Ωραία. Περίμενε λίγο. Περιμένω. Περίμενε λίγο. Περιμένω, περιμένω εγώ, περιμένω. Για βάλω το εδώ κάτω να το δω. Πρώτα το βάζεις κάτω να φαίνεται. Να βάλε και εσύ να παίξεις εδώ με το... Για φτιάξω την εδώ. Κοίτα! Κοιτάω! Τα δύο σας κοιτάω, τι ωραία που τα φτιάχνετε. Για να δω. Α, τι όμορφο! Τι μου κάνεις βραχιολίδι. Δαχτυλίδι. Άρα, κάναμε δαχτυλίδι. Τέλεια. Τώρα έχω και δαχτυλίδι. Αυτό δεν μπαίνει εκεί. Α, δεν μπαίνει εκεί. Πού μπαίνει? Όχι. Σε ποιο δάχτυλο μπαίνει? Αυτό. Σε αυτό? Ωραία, βάλαμε σε αυτό. Κοίτα! Μήπως είναι λίγο μικρό μου? Όχι, καλό είναι. Α, καλό είναι. Καλό είναι. Α, μου βάλεις και πέτρα από πάνω. Όχι, λουλούδι. Α, λουλούδι. Πω, φοβερό. Τριαντάφυλλο. Κάτσε, δεν σου κάνει και πολύ. Δεν μου κάνει και πολύ. Αυτό είναι. Μου το έχει κάνει μικρό, μήπως. Λίγο. Όχι, είναι τη μαμά, γιατί η μαμά δεν φοράει λουλούδια. Παπά, κάποτε σου έπεσε το κόψι. Σε τι κάνεις εδώ? Μου έπεσε κάποτε. Ναι. Και τώρα σου έβαλα αυτό. Α, εντάξει. Θα σου φτιάξω άλλο, μαμά. Να μου φτιάξεις άλλο. Ψ, καρδιά μου, να μου φτιάξεις άλλο. Να μου στείλεις και ένα φιλί. Είναι. Τι είναι? Ναι. Τι έχεις εκεί? Τι είναι? Τι είναι αυτό? Έβαλες την πλαστελίνη εκεί μέσα. Ω, τώρα πώς θα τη βγάλουμε? Θα σε βοηθήσει μια κούκλα σου. Τώρα, όχι, θα το βάλεις εδώ. Α, δεν έχει, σου σχεδόν εδώ. Ε, καλά, να μου δώσ' το, μας θα βγάλουμε καμιά βουντογλυφίδα. Και εδώ βλέπετε κάνω λίγο δουλίτσα. Μάμα! Ναι. Είσαι καλά. Είμαι πάρα πολύ καλά, αγάπη. Λοιπόν, εδώ βλέπετε κάνω...
Άντε, πες γεια. Γεια σας, πες γεια σας. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Και έχεις και σοκολάτα στη Μουρή. Ναι. Ναι, παίζεις με τα καινούργια σου παιχνίδια. Ναι. Αλίμονο. Ναι. Λοιπόν, και εδώ κάνω λίγο edit κάποιο βίντεο, το οποίο θα ανέβει μελλοντικά, γιατί έχει αρκετή δουλίτσα. Και αυτό το συγκεκριμένο το έχει κάνει και ο άντρας μου. Λοιπόν. Και κάπου εδώ θα σας αφήσω εγώ σήμερα. Θα σας αφήσουμε μάλλον οικογενειακό σήμερα. Και θα το πούμε μια άλλη φορά. Να είστε καλά μέχρι το επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε γραφούλα. Και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που είδατε μέχρι το τέλος το βίντεο. Φιλάκια πολλά. Τσάου! Τσάου!